ευχαριστώ πολύ την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και χαιρετώ όλους τους σήμερα στη συνάντηση. Να ξεκινήσω από αυτήν την βιντεογραφία. Λοιπόν, είναι οι Γερμανοί ξανάρχονται μια ταινία στο YouTube μαζί με την απελευθέρωση της Αθήνας και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης που δίνει το κλίμα. Λοιπόν, θα μιλήσω για το κατοχικό ραδιόφωνο, αλλά δεν μπορώ να το περιορίσω τόσο πάρα πολύ στενά. Να ξεκινήσω με αυτόν που άρχισε την ιστορία. Ήδη από το 35-36, το Γιάννη το Βουλπιώτη, έναν μηχανολόγο που είχε σπουδάσει στη Γερμανία, γιος κάποιου στρατηγού, και ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη, μία από τις κόρες του Siemens, σε πρώτο γάμο, και ήταν αυτός που ουσιαστικά είχε τον έλεγχο επικατοχής της ανώνυμης εταιρείας ραδιοφωνικών εκπομπών, της ΑΕΡΕ. Ο Βουλπιώτης ήταν επίσης ο πνευματικός πατέρας και ένας από τους βασικούς χρηματοδότες των ταγμάτων ασφαλείας, μαζί με διάφορους πολιτικούς παρελθόντων κυβερνήσεων στην Ελλάδα, διοργάνωσαν αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, βέβαια ο Βουλπιώτης ξαναγύρισε στην επιφάνεια αφού δικάστηκε σαν το σύλλογος και ο οποίος βέβαια μετά αθωώθηκε χάρη σε καταθέσεις που τον απείλασαν από την κατηγορία. Ξαναγύρισε ο Βουλπιώτης, ο οποίος έζησε αρκετά χρόνια, πέθανε 100 τόσο ετών, ξαναγύρισε στην Ελλάδα, στη Βουλή, σε συζήτηση της 24 Νοεμβρίου του 1954 και έχω εδώ το κομμάτι της Βουλής που μιλάει για αυτή τη συνεδρίαση, στην οποία βασικό ρόλο παίζει ο Βουλπιώτης και ο Γερμανός Υπουργός Εμπορίου, ο Έρχαρντ, και όλοι αυτοί. Λοιπόν, ο Βουλπιώτης ταυτόχρονα εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της οικογένειας Siemens, οπότε ταυτόχρονα εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της θυγατρικής της Siemens, της Telefunken. Εντάξει, κυρίως τα συμφέροντα αυτά και με λυσαλέα προσπάθησε να εκτοπίσει και το κατάφερε αυτό επί 4 Αυγούστου όλα τα άλλα ξένα συμφέροντα πολυεθνικών που προσπαθούσαν να μπουν στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου, όπως της αγγλικής και πολύ γνωστής για την εποχή Cable and Wireless και άλλων. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό περίγραμμα. Βέβαια, ο Βουλπιώτης βοήθησε τους ανθρώπους της ΑΕΡΕ μέσα από χρηματικές παροχές, οικονομικές παροχές, έτσι ώστε να έχει ένα προσωπικό που να είναι ευχαριστημένο και καθόλου δυσαρεστημένο. Λοιπόν, η ιστορία του ραδιοφώνου ξεκινάει από τη φτηνή συσκευή. Η φτηνή συσκευή, το λαϊκό ραδιόφωνο που στήσανε οι Ναζί στη Γερμανία από το 1933, είναι το Volksempfänger. Είναι αυτό εδώ το ραδιόφωνο από βακελίτη, μια συσκευή τόση που είχε ένα μεγάφωνο, δύο κουμπιά, ανοίγω, κλείνω κτλ. Και σε συνέδεε με τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βερολίνου. Το λαϊκό ραδιόφωνο αποδείχθηκε και άλλη μια απάτη του καθεστώτος της 4 Αυγούστου, ο οποίος το καθεστώς μεταξά προπαγάνδιζε το ότι υπήρχε στην Ελλάδα λαϊκό ραδιόφωνο, ενώ στην πραγματικότητα υπήρχαν 60.000 το πολύ συσκευές, 60 ή 62 ανάλογα με την πηγή βέβαια, 62-63.000 συσκευές, σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, θυμίζω ότι το ραδιόφωνο στην Ελλάδα του 39-40 ήταν καθαρά ταξικό. Μόνο αυτοί που είχαν τη δυνατότητα, την οικονομική, μπορούσαν να έχουν ραδιόφωνο. Και το να ακούς ραδιόφωνο ήταν μια κοσμική εκδήλωση. Δηλαδή, πάμε στο σπίτι του τάδε να ακούσουμε ραδιόφωνο. Συνήθως, το ακροατήριο της μέσης συσκευής ήταν περίπου 10 άτομα.
Άρα, στα 60.000 ραδιόφωνα είχατε ένα δυνητικό ακροατήριο 600.000 ατόμων. Βέβαια, οι Γερμανοί πώς το κατάφεραν να φτηνίνουν τόσο τη συσκευή ραδιοφώνου το 1933. Το Υπουργείο Διαφώτισης του Γκέμπελς, διαφώτισης, προπαγάνδας εννοώ, έκλεισε 200 μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία που ασχολιόντουσαν με το ραδιόφωνο και ζήτησε να φτιαχτεί ένα φτηνό ραδιόφωνο το κόστος του οποίου να αντιστοιχεί στη μέση βδομάδα ενός βιομηχανικού εργάτη στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, η Γερμανία το 1939 είχε 12,6 εκατομμύρια ραδιόφωνα. Όταν η Αγγλία είχε 10,4 εκατομμύρια ραδιόφωνα το 1939. Βέβαια, το ραδιόφωνο είχε επεκταθεί και με άλλους τρόπους. Στη Γερμανία υπήρχαν μοτοσυγκλέτες που είχαν δίπλα το καροτσάκι αυτό που ήταν πάνω ένα ραδιόφωνο μπαταρίας. Η μοτοσυγκλέτα περιφερόταν σε όλη την πόλη, το ραδιόφωνο στη διαπασόν. Αυτό είναι το ένα. Ή σε στήλους στο κέντρο της πόλης υπήρχαν μεγάφωνα που μετέδιδαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε φορά. Αυτά γίνανε και στην Ελλάδα. Ήρθανε και στην Ελλάδα η μοτοσυγκλέτα με το ραδιόφωνο και η στήλη με τα μεγάφωνα κτλ. Υπήρξαν στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποια σημεία, δεν κατάφερα να τα εντοπίσω. Λοιπόν, άρα το θέμα ήταν να είναι οικονομικά προσιτή η συσκευή. Αυτό είναι το μυστικό στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Όταν έχετε φτηνό ραδιόφωνο, έχετε μεγάλο ακροατήριο. Όταν έχετε φτηνή τηλεόραση, μεγαλώνει το ακροατήριό σας. Αυτό ήταν η λογική. Βέβαια, το ναζιστικό καθεστώς επηρέασε κάθετα και οριζόντια το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ενσωματώνοντας διάφορες εκπομπές πέρα από τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα που υπήρχε επί καθεστώτος 4 Αυγούστου, διάφορες εκπομπές για το προσωπικό των δυνάμεων κατοχής στο γερμανικό. Αρκετά από τα πράγματα αυτά που θα πρέπει να σας πω λογικά θέλουν αρκετό χρόνο και αυτά τα έχω ενσωματώσει σε ένα βιβλίο για τη ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950 που το είχε βγάλει ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο, το οποίο άμα δεν το βρείτε εύκολα το βρίσκεται μέσω του Κόκκινου. Αυτό είναι αρκετά φτηνό, πρέπει να κάνει 10 ή 12 ευρώ στη χειρότερη περίπτωση. Λοιπόν, ένα παράδειγμα του τι συνέβαινε στο πρόγραμμα επικατοχής είναι και αυτό εδώ. Είναι το ραδιοφωνικό δελτίο. Ήταν ένα μονόφυλλο που έβγαινε παράνομα. Αυτό είναι το φύλλο της 9ης Αυγούστου 1944, της εποχής της κάθετης καθοδικής πορείας. Και περιλαμβάνει νέα από το δυτικό μέτωπο, από την Ιταλία, το ανατολικό μέτωπο, ελληνικές ειδήσεις και πολιτικές ειδήσεις. Λοιπόν, αυτό κυκλοφορούσε παράνομα και ήταν η χάρτινη εκδοχή του ραδιοφώνου. Τώρα, εμείς στην Ελλάδα, που συνήθως καταναλώνουμε, πώς να το πω, προσπαθούμε να καταναλώσουμε περισσότερη ιστορία από ό,τι παράγουμε, όπως έχουν πει. Είχαμε αυτές τις ειδήσεις μέσα από το ραδιοφωνικό δελτίο που περιλάμβανε ειδήσεις από το σταθμό του Καΐρου και από το σταθμό του BBC. Και αυτό ήταν παράνομο. Κυκλοφορούσε σε ένα φτηνό χαρτί από χέρι σε χέρι, κρυφά κτλ. Και έδινε αυτό που δεν υπήρχε στην ΑΕΡΕ, στο ελληνικό ραδιόφωνο επί γερμανικής κατοχής. Τώρα, όταν σε περιοχές της Ελλάδας επίσης υπήρχαν και ιταλικά προγράμματα για τις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις κτλ. Τώρα,
υπήρχε βέβαια έντονη κατοχική προπαγάνδα από το ραδιόφωνο, όπου μεταδιδόντουσαν οι λόγοι των Ελλήνων πρωθυπουργών της εποχής, ο λόγος του Ράλι κτλ. Αναλυτικά. Αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω μερικά κομμάτια του λόγου του Ράλι. Λοιπόν, παραμονή της πρώτης του νέου έτους, 11:45 της νυχτός, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Ιωάννης Δέλτα Ράλης, εξεφώνησε από ραδιοφώνου των κάτω θυλόγων. Η ανατολή εκάστου έτους πληρεί με ελπίδα στην ψυχή παντός ανθρώπου από τα βάθη της οποίας αναπηδούν οι θερμότερα ευχαία για την πραγματοποίηση των ελπίδων του αυτών. Κατά τη χαραυγή του 44, ελπίζω και εύχομαι όπως αποτελέσει το έτος τούτο την απαρχή νέας για τον πολιτισμό περίοδου, εκμηδενιζομένης οριστικώς της κομμουνιστικής κατά αυτού επιβουλής. Εναντίον της επιβουλής ταύτης, θεωρώ καθήκον μου να διακηρύξω ως Έλλην ότι χρέος τιμής έχει η πατρίς μας, η οποία υπήρξε η κοιτής του κινδυνεύοντος ευρωπαϊκού πολιτισμού, να αντιδράσει με όλες τις δυνάμεις της. Διότι ως Έλλην δεσμονώ ότι η Ευρώπη ενίσχυσε αποφασιστικώς τον αγώνα της εθνικής μας παλιγενεσίας, αποτίσσασα φόρο ευγνωμοσύνης για την διάσωση του πολιτισμού στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα και στις Πλατεάς, όπου η αιώνια Ελλάς προμαχούσα αυτού, συνέτριψε την περσική βαβαρότητα κτλ. Λοιπόν, βέβαια, υπήρχαν οι κάθετες απαγορεύσεις των δυνάμεων κατοχής στην ακρόαση του ραδιοφώνου. Θυμίζω ότι στην ίδια τη Γερμανία, το να ακούς ξένο σταθμό, πέρα από το γερμανικό, σε μερικές περιπτώσεις είχε τιμωρηθεί με θάνατο διαποκεφαλισμού με τσεκούρι. Αν θυμάστε το παλιό πάγκο του Χασάπη, το ξύλινο, και ένα αντίστοιχο τσεκούρι, όπου αυτός που άκουγε, και όντως έτσι είχε γίνει για έναν Γερμανό που άκουγε ένα σταθμό από τη Δανία, του κόψαν το κεφάλι στον πάγκο με τσεκούρι. Το τσεκούρι και τον πάγκο το βρήκανε μετά φυλαγμένο σε κάποιο μουσείο. Λοιπόν, να σας διαβάσω για την απαγόρευση. Μιλάει ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Νοτίου Ελλάδος, που εκδίδει επίσημη ανακοίνωση ήδη από τις πρώτες μέρες του 43, όπου αναφέρει: «Η στάση υπό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων κατεχομένας περιοχάς πρέπει να παραδοθούν όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές, καθώς και όλα τα εξαρτήματα. Η παράδοση πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών στο πλησιέστερο γερμανικών περιφερειακών φρουραρχείων ή των φρουραρχείων της πόλης. Πας όστις εις τα υπογερμανική κυριαρχία εδάφη ήθελε φοραθεί μετά την 15η Ιανουαρίου κατέχων ραδιοφωνικά συσκευάς, τιμωρείται με θάνατο, εις ελαφρυντικάς δε περιπτώσεις με ικτίν κτλ. Αυτό ήταν το πλαίσιο των απαγορεύσεων. Βέβαια, οι Έλληνες ηλεκτρολόγοι είχαν βρει το αντίδοτο. Το γερμανικό φρουραρχείο ακινητοποιούσε τη βελόνα σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Οι Έλληνες ηλεκτρολόγοι είχαν βρει μια πατέντα που μπορούσε κανείς να μετακινήσει τη βελόνα με ένα ειδικό συνδυασμό και να ακούσει όποιον άλλο σταθμό ήθελε. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία παρακάμφθηκε από την πατέντα που είχαν εφαρμόσει οι δικοί μας τεχνικοί άνθρωποι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που και αυτό παραμένει προς διερεύνηση και εύχομαι να μου δοθεί ευκαιρία να το ψάξω ακόμη περισσότερο, είναι και το ακροατήριο του ραδιοφώνου. Θυμίζω το εξής, ότι το ραδιόφωνο στην Ελλάδα ήταν ένα ακριβό πράγμα. Ας πούμε, το 1930, το να έχεις ραδιόφωνο ήταν ισοδύναμο με το κόστος ενός του μισού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Άρα ήταν ταξικό κριτήριο ουσιαστικά. Τώρα, ο καθένας που αγόραζε ένα ραδιόφωνο γινόταν ταυτόχρονα και συνδρομητής της αντίστοιχης ραδιοφωνίας. Άρα, η ΕΡΤ,
η ΑΕΡΕ είχε καρτέλες με το όνομα αυτού που αγόρασε το ραδιόφωνο, το επάγγελμά του, το που μένει, τι μάρκα ραδιόφωνο αγόρασε, με ποια τιμή κτλ. Κτλ. Και πότε είναι η έναρξη της συνδρομής. Άρα αυτοί είναι οι νόμιμοι ακροατές της ραδιοφωνίας. Οι παράνομοι ακροατές χαρακτηρίστηκαν σαν λαθρακουστές, όπως χαρακτηρίστηκαν σαν λαθραναγνώστες αυτοί που διαβάζουν όρθιοι από τα περίπτερα τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Αλλά στην εφημερίδα δεν χρειαζόταν να πληρώσει τη συνδρομή. Άρα έχετε αυτό το θέμα. Βέβαια δεν υπήρχαν έλεγες αγοράς στην Ελλάδα. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια να αρχίσουν να γίνονται έλεγες αγοράς στην Ελλάδα. Η μόνη έρευνα που μπορούσε να γίνει είχε γίνει όταν το 1928 ξεκίνησε το ράδιο Σαλόνικα, που το είχε στήσει ένας Έλληνας από την Ανατολική Ρωμιλία, μηχανολόγος, ο Τσιγκυρίδης, φτιάχνοντας το ράδιο Τσιγκυρίδη. Αυτό υπήρξε και είχε μια μεγάλη πορεία ζωής στη Θεσσαλονίκη και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά τι εννοώ. Το ράδιο Τσιγκυρίδη διαμόρφωσε στους χώρους των πρώτων εκθέσεων Θεσσαλονίκης και το μεγάφωνο. Αυτό έστησε την ιστορία του μεγαφώνου, από όπου είχε εκπομπή το ραδιόφωνο. Επιπλέον, ο Τσιγκυρίδης ήταν φίλος του Βελίδη, του Γιάννη, του ιδιοκτήτη της Μακεδονίας, και ήταν η πρώτη περίπτωση όπου ένας ραδιοφωνικός σταθμός συνεργάζεται με μια εφημερίδα. Και πώς γίνεται η συνεργασία? Η Μακεδονία τυπώνει τα ονόματα προγραμμάτων του ραδιοφώνου και το ραδιόφωνο διαφημίζει κείμενα στην εφημερίδα Μακεδονία. Η δεύτερη συνεργασία που έγινε στην Ελλάδα, που και αυτή δεν είναι γνωστή, είναι η συνεργασία του Ριζοσπάστη με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ελεύθερης Ελλάδας, όπου γινόταν κάτι ανάλογο, δηλαδή κείμενα από τον ραδιοσταθμό δημοσιεύονταν στον Ριζοσπάστη και ανάποδα. Είναι οι πρώτες περιπτώσεις, ίσως στον κόσμο, όπου ένα ραδιόφωνο συνεργάζεται με μια εφημερίδα πολύ νωρίτερα από ό,τι έγινε μεταπολεμικά, εννοώ μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. Αυτές είναι κάποιες από τα βασικά που έχουν να κάνουν με το ραδιόφωνο. Το θέμα ήταν το εξής, ότι, ας πούμε, ψάχνω να βρω, ας πούμε, για την έναρξη του ραδιοφωνικού σταθμού. Λοιπόν, το πρακτορείο Στέφανη, δηλαδή ουσιαστικά η αρχική μορφή του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων και κατόπιν τα λοιπά μεγάλα τηλεγραφικά πρακτορεία, ανήγγειλαν την έναρξη των τακτικών εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών και μετέδωσαν λεπτομέρειες του προγράμματος. Αυτό για το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού 4 έως 10 Αυγούστου του 1940. Ναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα ήθελα απλά να σας κάνω να γίνετε περίεργοι, να κοιτάξετε σε αυτό το βιβλίο που έχει διάφορα με μία επιφύλαξη και να κλείσω με κάτι που είχε γράψει σχετικά ο Άγγελος Ελεφάντης. Γράφει ο Άγγελος Ελεφάντης σε ένα κείμενο που είχε δημοσιεύσει στον Πολίτη 6 Αυγούστου 1986, που δίνει ένα περίγραμμα. Το σχήμα της ιστορικής κίνησης από τη δημοκρατία στη δικτατορία μας φέρνει στην καρδιά της ιστορικής συνέχειάς του. Όταν η δικτατορία μεταξά, αυτή η ιδιότυπη συμμαχία αγγλόφιλων και γερμανόφιλων πολιτικών δυνάμεων κατέρευσε
με την είσοδο του 41 των Γερμανών στην Ελλάδα, φάνηκε πόσο ήταν μετέωροι, αβέβαιοι και τιμόροποι από πολιτική και ιδεολογική άποψη. Διασπάστηκε μέσα σε 24 ώρες. Οι γερμανόφιλες δυνάμεις με τον Τζολάκογλου, αργότερα τον Λογοθετόπουλο και τον Ράλι, στενά δεμένοι στη γερμανοφιλία, έγιναν οι Έλληνες Quisling που ανέμεναν τη νίκη του άξονα για να εδραιώσουν τη δική τους δοτή εξουσία. Οι αγγλόφιλες δυνάμεις μαζί με τον βασιλιά στο Λονδίνο και ύστερα στο Κάιρο ανέμεναν και αυτές τη νίκη των Άγγλων για να αποκατασταθούν στην εξουσία. Και θέλω να κλείσω με αυτό ακριβώς για να σας κάνω να ψάξετε λίγο παραπάνω, γιατί η προσπάθεια που κάνει η Γενική Γραμματεία είναι αρκετά αξιέπαινη και αρχίζει και αξίζει. Και αξίζει να τις δώσετε παραπέρα ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία φορά καθηγητής, για πάντα καθηγητής, κύριε Χαιρετάκη, έτσι. Για τη βιβλιογραφία, για την αρθρογραφία.